δασκάλου της κριτικής μουσικής του Θανάση του Σκορδαλού, συναντηθήκαμε με έναν μεγάλο, με έναν άλλο μεγάλο της κριτικής μουσικής, τον Ροδάμανθο τον Ανδρουλάκη, και εκεί τον παρακάλεσα στις προσεχείς εκπομπές μου, του είπα τότε, να είναι μαζί μου για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Θανάση του Σκορδαλό. Και ο Ροδάμανθος όχι απλώς δεν μου έφερε αντίρρηση, δέχτηκε με μεγάλη χαρά. Και έτσι στην απόψινή βραδιά αφιέρωμα στον Θανάση του Σκορδαλό συνεχίζονται, όπως βλέπετε, τα αφιερώματα, γιατί πραγματικά ο Θανάσης του Σκορδαλός και το έργο του είναι πολύ μεγάλο. Μαζί μας λοιπόν απόψε στην εκπομπή, στην ζωντανή εκπομπή Κρήτη μας, είναι ένας άλλος μεγάλος της κριτικής μουσικής, ο Ροδάμανθος Ανδρουλάκης. Ροδάμανθε, έτσι σε ξέρει ο κόσμος, με το μικρό σου όνομα. Σε καλωσορίζω. Καλώς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή και χαρά για μένα, για μένα, που δέχτηκες μαζί με τους άξιους συνεργάτες σου να κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα στον Θανάση του Σκορδαλό. Έχεις και εσύ ένα πολύ σημαντικό έργο και θα μπορούσες να μας το παρουσιάσεις, όπως ήδη έχουμε κλείσει τον Ιούνιο να την κάνουμε αυτή την εκπομπή, αλλά αισθανόμενος χρέος, και θα έλεγα ιερό χρέος, για αυτό το τέρας εντός εισαγωγικών της κριτικής μουσικής, το ιερό τέρας της κριτικής μουσικής, να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να παίξεις Σκορδαλό. Μόνο Σκορδαλό. Ναι. Θα πρέπει να πω ότι και άλλοι καλλιτέχνες καταξιωμένοι της κριτικής μουσικής μου το έχουν ζητήσει και θα συνεχιστούν αυτά τα αφιερώματα. Να σε καλωσορίσω λοιπόν. Καλώς σας βρήκα και έχουμε όλοι οι καλλιτέχνες και γενικά η Κρήτη μεγάλη υποχρέωση για το έργο του Σκορδαλού και χαράς στον καθένα μας να αφήσει κάτι φεύγοντας. Μάλιστα. Ο Σκορδαλός βέβαια άφησε πολύ πράγμα. Θα πούμε στη συνέχεια, Ροδάμανθε, θα μας δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουμε και τους συνεργάτες σου. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από δίπλα μου, που βρίσκεται ο Φουρναράκης ο Χρήστος, που ήρθε από τα Χανιά για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλώς όρισες, Χρήστο. Στη συνέχεια, δίπλα, το καμάρι σου, έτσι δεν είναι, ο γιος σου, ο Κωστής ο Ανδρουλάκης, και εσύ Κώστα, καλώς όρισες. Και δίπλα από τον Κωστή τον Ανδρουλάκη, ο φίλος μου. Μου επιτρέψεις να το λέω έτσι, δημόσια. Λοιπόν, ο φίλος μου, ο Μιχάλης ο Μαρακομιχελάκης, και δίπλα ο Ηλίας ο Σαββάκης, που και αυτούς τους καλωσορίζω και τους ευχαριστώ, που μαζί με τον Ροδάμανθο πιστεύω ότι θα είναι μια μεγάλη βραδιά για την Κρήτη μας, την εκπομπή εννοώ, αλλά και για την Κρήτη. Λοιπόν, Ροδάμανθε, πριν πούμε οτιδήποτε, μουσική ζητάει ο κόσμος, ναι, και έτσι πρέπει να τον ανταμείψουμε με μουσική. Ο Θανάσης ο Σκορδαλός δεν είναι ούτε λόγια, ούτε έπαινη, είναι το ίδιο του το έργο, μιλάει από μόνο. Έχει αφήσει πολύ. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο δίσκο του Σκορδαλού, το Μόνο Εκείνος Μ' Αγαπά, που όταν το πρωτάκουσα αυτό το τραγούδι. Ναι, 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 αυτό θέλω να μου πεις, που μου είπες στην κηδεία. Ήμουνα μικρός και λέω, είναι δυνατόν αυτό που άκουσα να παίζεται σε λύρα? Γιατί δεν μπορεί κανείς να θυμάται, εκτός μόνο οι μεγάλοι στην ηλικία, πώς ήταν η λύρα πριν το Σκορδαλό. Άμαξι και ξεκίνησε ο Σκορδαλός και έγραφε τραγούδια, όλοι οι λυράρδες εμείς από εκεί πέρα είχαμε κρεμαστεί. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, Ροδάμανθε, και θα το θυμίσουμε, ότι γράφουνε και γράφανε, γράφανε και γράφουνε μάλλον, σημαντικά κομμάτια. Αλλά ο Σκορδαλός κάθε φορά είχε κάτι καινούριο. Πραγματικά δεν έμοιαζε. Στις διπλοδοξαριές που έχουμε σήμερα οι καλοί λυράρδες, δεν τις γνωρίζαμε πριν το Σκορδαλό. Έβαλε το νερό στα βλάκια δηλαδή ο Σκορδαλός και μετά, ανάλογα με τις ικανότητες του καθένας, εβάδισε εκεί πέρα και έκαμε, ναι, ότι... Να ρωτήσω κάτι, Ροδάμανθε. Λένε πολλοί καλλιτέχνες, αλλά και ο κριτικός, ο ανώνυμος, λέει ότι αυτό το τραγούδι τώρα που θα παίξετε, ναι, αυτός ο σκοπός που θα, ναι, παίξετε, μοιάζει σαν εθνικός ύμνος. Δεν υπάρχει κριτικός που να ακούει κριτική μουσική, έτσι, ναι, Χρήστο, και να μην έχει ακούσει το τραγούδι. Πολλά, και να μην πολλά έχει... τραγούδια του Σκορδαλού έχουν μείνει. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν αυτό μόνο εκείνος που αγαπά. Το τραγούδι είναι το 46. Λοιπόν.
μπορεί να το πιστέψει. Ο καημός αμάν, αμάν. Ό,τι θ' αγάπης ο καημός, τι σταματάει τη σκέψη, τι σταματάει τη σκέψη. Thank you.
αμάν, αμάν. Χρήστε γνωρίζω, σε χάσα στις νύχτα στο σκοτάδι. Άντε σαμάν στις νύχτα στο σκοτάδι. Στο πέρασμα σου, στο πέρασμα σου μ' άφησες αμάν. Μα σου μ' άφησε στο πόνο μια σημάδι. Άντε σαμάν το πόνο για σημάδι. Σκεφτόμουν, Κώστα, αυτό που λέγαμε πριν μπούμε να ξεκινήσει η εκπομπή, ότι ο Ροδάμανθος ήταν τόσο πολύ ενθουσιασμένος που θα κάναμε αυτό το αφιέρωμα και θα έπαιζε σκορδαλό, που ήθελα ακόμη και να τραγουδήσει. Και θα ήθελα να είχα αυτή την πρωτιά. Γιατί δεν ξέρω σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα αν έχεις τραγουδήσει ποτέ. Σε Γλέντια το ξέρω. Στο τηλεόραση όχι ποτέ. Ποτέ. Θα ήθελα εγώ, αλλά τέλος πάντων. Άλλη φορά. Άλλη φορά. Λοιπόν, ήθελα, Ροδάμανθε, με πολύ λίγα λόγια, γιατί θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι στο πρώτο μέρος, να μου σκιαγραφίσεις το έργο του Θανάση του Σκορδαλού. Είπες προηγουμένως ότι μέχρι το Σκορδαλό η λύρα, θα μπορούσαμε να πούμε, και το κριτικό τραγούδι ήταν κάπου πολύ χαμηλό επίπεδο. Σε ναι. Πολύ χαμηλό επίπεδο. Αλλά μετά το Σκορδαλό άρχισε το δοξάρι πραγματικά, γιατί το δοξάρι είναι, όπως τη γλώσσα που μιλάμε, τον ίδιο ρόλο παίζει και το δοξάρι. Όποιος λιράζει δεν έχει τώρα δοξάρι, δεν μπορεί να ξεκαθαρίζει αυτά που θέλει να πει. Μάλιστα. Ο Σκορδαλός, λοιπόν, μας δίδαξε το δοξάρι. Τα τραγούδια του ήταν εύκολα ή δύσκολα στην εκτέλεση και στην ερμηνεία από πλευρά στην εποχή τσίνινα, ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά με την εκπαίδευση που έχουμε κάνει όλοι, περισσότεροι, με το Σκορδαλό, έχουμε αποκτήσει την ευχέρεια και τώρα είναι πανεύκολα. Μάλιστα. Δεύτερο κομμάτι. Ποιο? Τώρα θα παίξω πάλι Σκορδαλό. Ναι. Τι συγκεκριμένα θέλω? Έχω πατέρα πολλά. Πώς πάμε, λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν. Είχα και τη μάρανε. Ψυχήχα και τη μάρανε, καρδιά και λαμποσέστη. Άντε σαμάν, καρδιά και λαμποσέστη. Κι αν είχα και ποθές φιλιά, μουσική
σε θεμέλιο σε στή. Άδες αμάν εξε θεμέλιο σε στή. Σου την καρδιά. Εχάρισα σου την καρδιά, τη βάση του κορμιού μου. Άδεσα μα τη βάση του κορμιού μου. Μα δεν ευχαριστήθηκε και πήρεσε το νου μου. Άδεσα μα και πήρεσε το νου μου. Thank you.
δε μοιάζει, που μάλλον δε μοιάζει. Εκείνο που αγαπά, αμάν που αγαπά. Ωι, κοίμηση εκείνον που αγαπά, όμως γι' αυτό στενάζει, όμως γι' αυτό στενάζει. Αμάνα που βρήγνες ένα μάδο. Κι ανέ μου πούνε, κι ανέ μου πού πως μ' αγαπάς. Αγαπάς να φύγω, θέλω να έρθω. Άντε σαμάν να φύγω, θέλω να έρθω. Με τα δάκρυα, άμα τα δάκρυα. Μονάχα με τα δάκρυα γυρεύω την ελπίδα. Άντε σαμάν γυρεύω την ελπίδα. Γιατί από σένα, γιατί από σένα μια χαρά, αμάν μια χαρά. Σένα μια χαρά εις τη ζωή δε πήρα. Άντε σαμάν εις τη ζωή δεν είδα. Θα διακόψουμε για διαφημίσεις. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας.
Πράγμα στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι της εκπομπής, με επίσημο, θα έλεγα, προσκεκλημένο απόψε, το Ροδάμανθο Ανδρουλάκη και τους συνεργάτες του. Ροδάμανθε, το θέμα μας και το αφιέρωμά μας απόψε είναι ο Θανάσης Κορδαλός. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψεις να πω ότι πριν από την κηδεία, ψάχνοντας να σε βρω, άκουσα διάφορες φήμες. Γιατί με κοιτάς περίεργος? Είπαμε, εκτός της συνήθους έτσι εκπομπής. Έχεις χαθεί, άκουσα. Είναι αλήθεια? Δεν χάθηκα καθόλου. Δηλαδή? Εγώ κάθε Δευτέρα και Τρίτη παραδίνω μαθήματα λύρας στο Ηράκλειο και Τετάρτη, Πέμπτη παραδίνω μαθήματα στο Ρέθυμνο. Και τις άλλες μέρες, όπου με φωνάξουν, σε γλένδια πάω. Μήπως επειδή δεν είσαι τακτικός θαμώνας ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και τα λοιπά, γι' αυτό το... Δεν ξέρω ποιος θέλει. Εγώ πάντως έχω τη διάθεση και χαρά μου είναι, και τώρα που μου το είπατε, είδατε με πόση χαρά το δέχτηκα. Μάλιστα. Και θα πούμε στη συνέχεια κι άλλα, γιατί εντάξει, το αφιέρωμά μας είναι για το Θανάση του Σκορδαλό. Θα ήθελα να πω, ναι, και το τηλέφωνο μου, αν κάποιος με χρειαστεί. Μας ακούει. Και μας ή βλέπει. Για μαθήματα λύρας ή για γλέντι, είναι 23 20 22 στο Ηράκλειο. Δεν μου λες, τώρα μια και ανέφερες το τηλέφωνο, να πω κάτι. Υπάρχουν νέα παιδιά Ροδάμανθη που θέλουν να μάθουν λύρα? Βέβαια, έχω μαθητές. Εγώ κάνω βέβαια ιδιαίτερα, ένα-ένα, για να κάνω σωστή δουλειά. Υπάρχουν μαθητές? Έχω μαθητές και εδώ και στο Ρέθυμνο. Και πώς το βλέπεις δηλαδή εσύ αυτό? Θετικό. Θετικό, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση Κορδαλό. Βέβαια. Παίξαμε τώρα ένα μανέ. Για μια αγάπη χάνουμε κι όλη νυχτής, αχ κι όλη νυχτής, κι όλη νυχτής γυρίζω. Και ξημερώνει, αχ και ξημερώνει, και ξημερώνει ο Θεός. Και ύπνο δεν, αχ και ύπνο δεν, και ύπνο δεν γνωρίζω. Με τα μάτια δακρυσμένα ξημερώνουμε. Για σένα, ναι μικρή μου, μαχαιρώνουμε. Και για σένα, ναι μικρή μου, μαχαιρώνουμε. Αφήσει, αχ μου έχει αφήσει, μου έχει αφήσει το καημό. Μόνη μισή, αχ μόνη μισή, μόνη μισή τροφιά μου. Και ένα μεγάλο, αχ και ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο βασανό. Να τη θωρώ, αχ να τη θωρώ, να τη θωρώ μπροστά μου. Με τα μάτια δάκρυσμένα
ξημερώνουμε. Και για σένα, ναι μικρή μου, μαχαιρώνουμε. Και για σένα, ναι μικρή μου, μαχαιρώνουμε. Φανταστικά. Φανταστικά τον ουρανό χωρίς αστέρι ούτε να, χωρίς αστέρι ούτε να. Φανταστικά ποτέ, ποτέ, ποτέ μου δε φανταστικά. Μα δε φανταστικά ποτέ ζωή χωρίς εσένα. Ζωή χωρίς εσένα.
μικρές και καημούς. Εσύ που μικρές και καημούς εις τη ζωή μου βάλεις, εις τη ζωή μου βάλεις. Βρίσκομαι εις του παξέ τη μέση, εις του παξέ τη μέση. Αιδές από να κόψω δε μπορώ. Α, που να κόψω δε μπορώ το ρόδα που μ' αρέσει, το ρόδα που μ' αρέσει. Κομμάτια χαρακτηριστικά του Θανάση του Σκορδαλού. Να κάνουμε πάλι ένα διάλειμμα διαφημίσεις, απαραίτητες. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι ένα μικρό διάλειμμα. Αν και δεν έχουμε τηλεφωνήματα, Ροδάμανθε, και αν και δεν έχουμε έτσι, ενώ η εκπομπή είναι ζωντανή, δεν έχουμε ζωντανή επικοινωνία με τους τηλεθεατές, μια μαντινάδα που μας ήρθε από κάποιον τσαχάκι Κώστα, οφείλω να την πω, γιατί αναφέρεται σε σένα και είναι πολύ όμορφη, πιστεύω. Γεννήθηκες, λέει, Ροδάμανθε, στον Οψυγέα και κατοικείς στο Κάστρο. Η φήμη σου λάμπει παντού, ως σαν τσιμέρα στάστρο. Να συνεχίσουμε, λοιπόν, με Θανάση Σκορδαλό. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να σε ρωτήσω, Ροδάμανθε, ο τελευταίος σου δίσκος κυκλοφόρησε πριν από κάνα χρόνο περίπου. Ναι, ναι, ναι. Με τίτλο «Ώρα γνωριμιάς». «Ώρα γνωριμιάς». Και έκτοτε έχεις την ίδια γραμμή να μην γράφεις κάθε μέρα και ένα δίσκο. Όχι, έτσι, βέβαια, όχι βέβαια. Η καλή δουλειά αργεί να γίνει. Τώρα ετοιμάζω κάτι, δεν ξέρω το καλοκαίρι θα προλάβω να το γράψω. Στο δίσκο το «Ώρα γνωριμιάς». Τραγουδάει και ο Φουρναράκης, ναι. Ο Αναστασάκης και ο Καραγιώζης. Μα έτσι τον γνώρισα εγώ τον Χρήστο, δεν τον ήξερα. Εκτός από τη φωτογραφία που υπάρχει στον δίσκο απ' έξω. Ναι. Και χαρά μου βεβαίως που τον γνωρίζω απόψε. Ναι. Λοιπόν. Πάμε μερικά Καλαμαθιανά. Πάλι του Θανάση του Σκορδαλού. Βεβαίως. Τα μαύρα εφορέσες, πάλι τα μαύρα εφορέσες, παλιόμορφιες γυρεύεις, κι όταν θα βγεις να τα φορείς, τους νέους ξετρελαίνεις. Τα ρούχα
μαύρα μάτια κάνουν την καρδιά κομμάτια, κάνουν την καρδιά κομμάτια, μαύρα ρούχα, μαύρα μάτια. Τα μαύρα τα φορείς. Γιατί τα μαύρα τα φορείς, το ξέρεις δεν τα θέλω. Γερυγενή τρελαίνονται κι εγώ πολύ ζηλεύω. Τα φορείς τα μαύρα, βάνεις την καρδιά μου λαύρα, βάνεις την καρδιά μου λαύρα, όταν τα φορείς τα μαύρα. Άρχισε πάλι η καρδιά να μου γυρεύει αγάπη. Κόρμι μου είναι τυχερό. Να ξαναμπεί στα πάθη. Θέλω να ξαναγαπήσω τη ζωή, να ξαναρχίσω τη ζωή, να ξαναρχίσω. Θέλω να ξαναγαπήσω, αν και πάλι αποτύχω, στο κρασάκι θα το ρίξω, στο κρασάκι θα το ρίξω, κι όπου θέλει ας καταλήξω. Μα αφού εσύ, εσύ επρόδωσες, μα αφού εσύ επρόδωσες την ίδια την καρδιά σου, δε φταίω αν εκδικηθώ. Δε φταίω αν εκδικηθώ την άπιστη φιλιά σου. Θέλω να ξαναγαπήσω τη ζωή, να ξαναρχίσω τη ζωή, να ξαναρχίσω. Θέλω να ξαναγαπήσω, αν και πάλι αποτύχω, στο κρασάκι θα το ρίξω, στο κρασάκι θα το ρίξω, κι όπου θέλει ας καταλήξω. Κρήτη κι άμου σ' αγαπώ. Χαρά στη λέ, παιδιά σου Κρήτη κι άμου σε ποθώ. Έχεις του
δικός μου, έχεις του κόσμου τις ομορφιές. Ζωγράφεις θα έχεις καλή, νησιό το βούλα μου. Ζωγράφεις θα έχεις καλή, κρύφτη κοκούλα μου. Έχει και μια κορμοστάσια. Που δεν την έχει άλλη Κρήτη κι άμου σ' αγαπώ. Που δεν την έχει άλλη Κρήτη κι άμου σε ποθώ. Μάλιστα. Πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, θα ήθελα να σας πω, έχω υποχρέωση, ότι έχετε πολλούς, πολλούς χαιρετισμούς από τον Αρτέμι τον Πεντάρη, από τα Χανιά που μας παρακολουθεί και μας πήρε τηλέφωνο. Ήθελα, Ροδάμαν, να σε ρωτήσω. Μίλησες στην αρχή για το θαυμασμό σου από μικρό παιδί για το Θανάση τον Σκορδαλό. Του είχες εκφράσει ποτέ? Το είχα πει, το ξέρε. Το ξέρε. Και τι σου λέγε? Για τη δική σου. Ότι κι αυτός με χτιμάει το ίδιο και με αγαπάει το ίδιο και μου είπε μάλιστα μια φορά ότι εδώ που τα λέμε, μου λέει, δεν πρέπει να το λέμε, αλλά μεταξύ μας θα το πούμε. Και ας το πω κι εγώ τώρα, δεν πειράζει. Ότι η λύρα γεννήθηκε στο Ρέθυμνο. Η λύρα γεννήθηκε στο Ρέθυμνο, ε. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε άλλο από το Θανάση τον Σκορδαλό τώρα? Θα ξεκινήσω «Όλος ο κόσμος χαίρεται». Πάμε λοιπόν. Όλος ο κόσμος χαίρεται, αμάν. Χαίρετε, μα εγώ στενοχωρούμε. Άντεσα μα εγώ στενοχωρούμε. Γιατί να ζήσω, να ζήσω δεν μπορώ, αμάν, αμάν. Γιατί να ζήσω δεν μπορώ και σένα να υστερούμε. Άντες άμα και εσένα να υστερούμε. Καρδιές κι αν είχα εγώ, χιλιές καρδιές κι αν είχα εγώ,
χαλάλι στο κορμί σου, χαλάλι στο κορμί σου. Αίδες μα εδάχω μια, μα δάχω μια και μοναχή. Αμάν, αμάν. Μα δάχω μια και μοναχή, χιλιές ώρες δική σου, χιλιές ώρες δική σου. Αν θες το τρίλεπτο, τετράλεπτο που μας μένει μέχρι που να κλείσουμε για να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ένα έργο, είπαμε, του Θανάση του Σκορδαλού, μεγάλο, μουσικό. Πώς πιστεύεις εσύ, ένας από τους καταξιωμένους καλλιτέχνες κριτικής μουσικής, θα πρέπει να διατηρηθεί? Είναι πολύ δύσκολο πάνω. Είναι μεγάλη υποχρέωση στον καθένα μας να μην το χαλάσει, να μην το κακοποιήσει. Προχθές άκουσα μια κουβέντα με κάτι συναντήσεις να μαζέψουν ό,τι μπορούν να του γίνει ένα αρχείο, γιατί πρέπει να μείνει αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει για τον καθένα σας. Βέβαια. Όχι μόνο για τον Θανάση του Σκορδαλό, γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι δισκογράφησαν σε κάποια δύσκολη εποχή, με κάποια πρωτόγωνα θα έλεγα μέσα, ναι. Και αυτά κάποιοι ιδιωτικοί φορείς τα έχουν βεβαίως κυκλοφορήσει. Αλλά πρωτίστως έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο των καλλιτεχνών, τον Μιχάλη τον Αλεφαντινό, ο οποίος μου είπε ότι θα ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια. Αλλά εγώ πιστεύω ότι, και πιστεύω να το καταλαβαίνει και να το νιώθει όχι καλύτερα από εσάς, αλλά επειδή ο Μιχάλης έχει σπουδάσει μουσική και ο Κωστής, πιστεύω ότι η καλύτερη μορφή που μπορεί να πάρει ένα έργο για να διατηρηθεί είναι όταν παίζεται. Εντάξει, μπορεί ο σύλλογός σας να κάνει ένα αρχείο, να το θέσει εκεί στη διάθεση του οποιοδήποτε, αλλά όπως είπες, η διατήρηση αυτού του έργου εναπόκειται στα χέρια τα δικά σας και στις φωνές τις δικές σας. Πρέπει να έχει ικανότητες όμως αυτός που θα το παίξει. Γιατί μαζεύονται εκεί πέρα 100, ας το πούμε, και αξιόλογοι είναι μόνο 5. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω πάντως ότι έχουμε όλοι ευθύνη για αυτήν την διατήρηση αυτού του μεγάλου μουσικού έργου. Αλλά θα ήθελα, Ροδάμανθε, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις και πάλι,
για να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ακόμα για Θανάση Σκορδαλό. Εσύ πιστεύεις σε αυτές τις, όχι αντιπαραθέσεις, δεν είχαν αντιπαράθεση, μάλιστα θα σου πω κάτι, στην τελευταία εκπομπή που δεν ξέρω, την κάναμε μαζί με τον Θανάση τον Σκορδαλό εδώ, σε αυτό το χώρο, μου είχε πει ότι κάποτε συναντήθηκαν, λέει, στην οδό Εύανς του Ηρακλείου και με τον αείμνηστο τον Κώστα τον Μουντάκη. Και εκείνη την ώρα, λέει, γύρισε ο Κωστής ο Μουντάκης και του είπε, εγώ του λέει πάντως δηλώνω σκορδαλικός. Και η απάντηση του Θανάση του Σκορδαλού, εγώ το έχω πει, λέει, σε όλους ότι είμαι μουντακικός. Αυτή η διαμάχη, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, δεν υπήρξε ποτέ διαμάχη. Άλλωστε, εγώ είπα σε πολλές εκπομπές εδώ ότι ο Θανάσης Σκορδαλός δεν κατηγορούσε κανέναν, γιατί δεν είχε ανάγκη να κατηγορήσει. Κάποιοι κατηγορούν για να αναδειχθούν. Ο Θανάσης Σκορδαλός είχε κάποιο έργο και δεν ήταν ανάγκη να κατηγορεί τον Α ή τον Β για να ανέβει. Εσύ πιστεύεις ότι υπήρχαν δύο τάσεις, δύο σχολές στην Κρήτη? Όχι. Όχι. Ο Μουντάκης, ο Μακαλίτης, ήταν μικρότερος από τον Σκορδαλό στην ηλικία. Εγώ ο φαντάρος ήμουνα και ο Μουντάκης εμιμόταν Σκορδαλό. Και από ό,τι έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είναι ψώματα ή αλήθεια, όταν πήγε να ηχογραφήσει στην Οντεόν τότε, του είπαν, έχουμε τον Σκορδαλό και δεν σε χρειαζόμαστε, στη ωραία φωνή, αλλά πρέπει να κάνεις δικό σου στυλ και μετά έλα. Τότε έκαμε συνεργασία με τον Κουτσουρέλη και έκαμε μία διασταύρωση, ας το πούμε, στο στυλ, Χανιώτικα και Σκορδαλό και έκαμε το μουντακικό, ναι, στυλ. Βέβαια, πως δεν γίνεται έτσι, πρέπει να έχεις φαντασία και ευαισθησία και δεξιοτεχνία για να το καταφέρεις κανείς. Επίσης, τα Κοντιλιάς ήταν από τα μέρη τα δικά του, είχε πάρει δηλαδή την τριβή αυτή και έχει κάνει βέβαια δική τη δημιουργία αρκετή, πολύ μεγάλη και αυτός. Εγώ πιστεύω, Ροδάμα, αν θέλει και να κλείσουμε με αυτό το τρίτο μέρος της εκπομπής, ότι και οι δύο υπήρξαν μεγάλοι με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν μπορούμε να βάλουμε πιο ψηλά τον Α ή τον Β. Όχι, εγώ, ξέρετε, συγγνώμη, πώς λέω το καθένα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Τάδες είναι μεγάλος, άλλος είναι πιο μικρός. Εγώ λέω ότι καθένας από τους ακροατές δηλαδή, μπορεί να του αρέσει καλιά ο Μουντάκης, θέλουν να αρέσει ο Σκορδαλός, θέλουν να αρέσει ο Ροδάμος, θέλουν να αρέσει ο Κλάδος, θέλουν να αρέσει ο Γεράς και πολλούς άλλους, μην τις αναφέρουμε όλους. Αλλά εγώ λέω ότι καθένας στο στυλ το δικό του είναι πρώτος. Ένα παράδειγμα. Αν, όπως ακούτε τώρα, έπαιζε ο Σκορδαλός στα δικά του κομμάτια, σίγουρα θα με έφερα δεύτερο. Καμιά επιβολία. Αν όμως έπαιζε ο Σκορδαλός Ροδάματο, σίγουρα θα τον έφερα δεύτερο. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, σωστό. Είναι σωστή η κουβέντα σου που είπες ότι ο καθένας το είδος του. Βέβαια. Βεβαίως, δημιούργησε μία δική του, βέβαια, όχι σχολή, ένα τύπο δικό του, που πιστεύω ότι και αυτοί οι δύο, και πρέπει να το ακούσω, βεβαίως, από το δικό σου το στόμα, ναι, ναι, ήταν αμίμητοι. Και ο ένας και ο άλλος. Δεν μπορεί κανείς να μιμηθεί τον άλλο επακριβώς. Όπως είναι μια υπογραφή, από άμα θέλεις να την πλαστογραφίσεις, οπωσδήποτε κάτι θα τις αφαιρέσεις. Μάλιστα. Να περάσουμε λοιπόν σε διαφημίσεις και να κλείσουμε το τελευταίο μέρος. Πάρει τηλέφωνο εδώ στο Κρέτα Channel. Χαίρονται που ένας μεγάλος καλλιτέχνης όπως ο Ροδάμανθος είναι κοντά μας απόψε και αφιερώνει όλη την εκπομπή στο Θανάση τον Σκορδαλό, παίζοντας Θανάση Σκορδαλό. Απόψε ο Ροδάμανθος γλεντά όλη την Κρήτη με κοντιλιές του Σκορδαλού, του γιου του Ψιλορίτη. Περάσαμε στο τελευταίο μέρος, έχουμε περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας, Ροδάμανθε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που μου κάνεις την τιμή να βρίσκεσαι κοντά μου απόψε, κοντά σε όλη την Κρήτη, μέσω της εκπομπής «Η Κρήτη μας», για ένα μικρό, θα έλεγα, αφιέρωμα στον αείμνηστο Θανάση τον Σκορδαλό. Θα παρακαλέσω το κοντρόλ την ώρα που θα παίζεις να πέσει το σήμα της εκπομπής, για να μην έχουμε και πάλι κουβέντα. Να ευχαριστήσω λοιπόν, Ροδάμανθε, μέσα από την ψυχή μου, για αυτό το αφιέρωμα που μας έκανες απόψε, Θανάση τον Σκορδαλό. Ο Σκορδαλός, ό,τι να κάνεις είναι λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω επίσης τον Χρήστο το Φουρναράκη,
τον Κωστή τον Ανδρουλάκη, τον Μιχάλη τον Μαρακομιχελάκη και τον Ηλία Δουσαβάκη που ήταν και αυτοί απόψε σε αυτό το αφιέρωμα για τον Θανάση τον Σκορδαλό. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον Ιούνιο, εμείς ρωτάμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ναι. Σε χάρηκα που σε γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε έχει τόσο καλά να κάνεις πολλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως. Και τους φίλους και φίλες μας παρακολουθούν από όλη την Κρήτη και μας έχουν στείλει. Βεβαίως δεν είναι. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε όλες τις ματινάδες. Πολύ... Γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή και πάλι, αφού καληνυχτήσουμε τους φίλους και φίλες μας παρακολουθούν, με Θανάση Σκορδαλό. Μάλιστα. Σε να χάνομαι, μα χάρη δεν γνωρίζει.